Ζωή, πώς πήγε η μονομαχία? Πήγε καλά, πιστεύω. Με κυριεύσε λίγο το άγχος. Θα μπορούσα να διαχειριστώ καλύτερα το χρόνο μου και να βγάλω ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχει πάει καλά. Είναι κάτι που ήθελες να κάνεις και δεν το πρόλαβες? Να είναι λίγο πιο όμορφο το πιάτο, λίγο πιο... Στο στήσιμο, δεν σου μιλάω πολύ. Ναι, και στο στήσιμο και λίγο στις γεύσεις, να είναι λίγο πιο έντονες. Ρένα. Εγώ προσπάθησα να κάνω ένα σπετσοφάι με όσα υλικά είχα. Αυτό είναι μια ερώτηση που προκύπτει, δηλαδή ένα βασικό χαρακτηριστικό από το σπετσοφάι, από τη συνταγή, είναι οι πιπεριές. Δεν είχαμε. Okay. Ένα άλλο είναι η πλούσια σάλτσα του. Δεν είχαμε υλικά να την κάνουμε. Γιατί κολλήσαμε σε αυτή την ιδέα? Γιατί εδώ η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζοντας ένα σπετσοφάι δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μια τηγανιά βλέπουμε περισσότερο. Τηγανιά, ναι. Ναι, μου λείπανε οι πιπεριές, μου λείπανε οι ντομάτες, αλλά προσπάθησα να κάνω κάτι δικό μου, να το πω έτσι. Απλά εκείνη τη στιγμή μόνο κάτι τέτοιο μπορούσα να σκεφτώ. Δεν σκέφτηκα πιο δημιουργικά. Και σε αυτή την περίπτωση, στο πιάτο της ζωής και στο πιάτο της Ρένας, σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση, να πω ότι δεν έχουμε δύο ωραία πιάτα. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, ότι δεν έχουμε δύο ωραία πιάτα. Τώρα, γευστικά και τεχνικά θα δοκιμάσουμε και θα το δούμε. Τι έχει μέσα η γέμιση? Κοτόπουλο και λαχανικά. Τα οποία τα έχεις ψιλοκόψει? Ναι. Τα έχω ζωτάρει όλα στο τηγάνι. Και προγέμιση. Ναι. Ίσως λίγο τα κανελόνια από κάτω είναι πιο ψημένα και από πάνω λίγο πιο κρίσπι. Δεν διαχειρίστηκα σωστά το χρόνο, οπότε άργησα. Ένα ζυμαρικό που δεν έχει βράσει δεν είναι κρίσπι, είναι άβραστο. Δεν είναι κρίσπι. Λοιπόν, Ρένα, προσπαθώ να βρω τι να κρίνω στο πιάτο σου. Από τη μία έχουμε το πρώτο Mystery Box, είναι η πρώτη μέρα κανονικής ροής του διαγωνισμού. Απ' την άλλη είναι και η 8η σεζόν που κάνουμε Masterchef. Και εδώ πέρα, εμένα μου φαίνεται ότι έχεις πάρει 4 στοιχεία, 5 και τα έχουμε ψήσει. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουμε ολοκληρωμένη προσπάθεια. Δεν είναι δηλαδή... Δεν ψάχνουμε. Δεν θέλω να έρχονται τέτοια πιάτα. Ούτε από σένα, ούτε από κανένα. Η Ειρήνη ήταν πολύ με παροπίδες. Εκεί να κάνει αυτό που ξέρει, την τηγανιά, που μπορεί να είναι καλό. Αλλά όλοι έχουμε δει Masterchef. Όλοι ξέρουν πάνω κάτω το ύφος του διαγωνισμού και το ύφος των διαγωνιζομένων. Και από την άλλη, έχουμε μία κλασική περίπτωση ζωή, που έχουμε μία ιδέα, η οποία θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλή αν την είχες εξυπηρετήσει τεχνικά σωστά. Δηλαδή, η τεχνική σου σε αυτό το πιάτο είναι λάθος. Γενικότερα, είμαι απογοητευμένη με το πιάτο μου. Δεν είμαι αυτή μαγειρικά. Σίγουρα μπορούσα να δώσω κάτι πολύ παραπάνω. Αγχώθηκα, μπλόκαρα και αυτό βγήκε στο πιάτο μου. Στις συγκεκριμένες δύο προσπάθειες... δεν έχει πόντο για κανένα. Είναι δύο πολύ κακά πιάτα, τα οποία νομίζω ότι σε καμία περίπτωση, έστω και αν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους, δεν μπορούμε να βρούμε ένα δρόμο για να πρημοδοτήσουμε κάποιον με κάποιο πόντο, είτε για τη μία ομάδα, είτε για την άλλη. Παραμένουμε στο 4-0 και συνεχίζουμε. Ζωή, ευχαριστούμε πολύ. Ρένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν το περίμενα ότι δεν θα φέρουμε καμία από τους δύο πόντο. Απογοητεύτηκα, μπορώ να πω. Fantastic. Δεν πήρε κανείς. Δεν πήρε κανείς, λέω. Τώρα... Αυτό. Με την Ειρήνη και δεν έχω τίποτα με κανέναν προς Θεού. Όπως μιλάμε, αλλά έχει μια έπαρση. Δεν χρειάζεται να το έχουμε αυτό. Γιατί φαίνονται μετά. Ποιος ρώτησε εσένα, ρε?